Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με τις Βρυξέλλες. Θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος, ως γνωστόν, χθες βρέθηκε στην Αδριανούπολη και επισκέφθηκε στις φυλακές της Αδριανούπολης τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται εκεί. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, και καλησπέρα. Θα πω ότι ήταν ένα προνόμιο για εσάς να βρεθείτε εκεί. Ήταν ένα καθήκον, θα το έλεγα επίσης, αλλά και σίγουρα ήταν και μια δύσκολη στιγμή για εσάς, απεσταλμένος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να βρεθείτε εκεί στις φυλακές της Αδριανούπολης, να συναντηθείτε με τα δύο παλικάρια μας που βρίσκονται εκεί. Σας είδαμε σήμερα να συγκινήσετε. Περιγράψτε μας λίγο τη στιγμή που βρεθήκατε εκεί. Κοιτάξτε, προνόμιο και τιμή. Βρήκα δύο Έλληνες στρατιωτικούς, αξιοπρεπείς, υπερήφανους, με ψηλό φρόνημα. Όντως, όπως είπατε, περισσότερο με παρηγόρησαν παρά που τους παρηγόρησα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα καλό μήνυμα για την ελληνική νεολαία. Έτσι πρέπει να είναι η Ελλάδα του αύριο, έτσι πρέπει να είναι οι Έλληνες. Αυτούς τους Έλληνες χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Και είδα και τους γονείς. Αξιοπρεπέστατοι και οι ίδιοι. Βλέπετε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν αυτή την προσωπική οικογενειακή περιπέτεια που εξελίσσεται σε ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα καλά μηνύματα, το θετικό κομμάτι. Όπως, αν θέλουμε να δούμε τη φωτεινή μεριά του φεγγαριού, είναι ότι και για πρώτη φορά η Τουρκία στο θέμα αυτό, με την άδεια αυτή που έδωσε για να επισκεφτούμε τους Έλληνες που κρατούνται στην Αδριανούπολη, παράνομα, παρά το διεθνή νόμο, είναι ένα καλό σημάδι όμως που δείχνει ότι και η Τουρκία, η οποία έχει υποστεί τεράστια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα τεράστιο οργανισμό που μετέχουν 50 κράτη, μετέχει και η Τουρκία, είναι σε υποεπιτήρηση για πρώτη φορά κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι υποεπιτήρηση μόνο η Ελλάδα την εποχή της Χούντας του 1967 βρέθηκε υπό επιτήρηση από το 1967 μέχρι το 1969 μέχρι που απευλήθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή την κατάσταση βρίσκεται η Τουρκία. Άρα και αυτή θέλει να περάσει κάποιο θετικό μήνυμα. Εκεί θέλουμε να δώσουμε χώρο στη διπλωματία, σε πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο υψηλότερο επίπεδο θέλουμε να κάνουμε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί θέλουμε άμεσα αυτοί οι άνθρωποι να λήξει η περιπέτειά τους και να απελευθερωθούν όπως οφείλει να το κάνει η Τουρκία, αν θέλει να είναι ένα κράτος δικαίου. Οι ίδιοι, κύριε Κεφαλογιάννη, τι σας είπαν, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, πώς το βιώνουν όλο αυτό? Μας είπατε ότι είναι όρθιοι στα πόδια τους, ότι μάλιστα μέχρι και σας παρηγόρησαν, άρα το φρόνημά τους είναι υψηλό, το ηθικό τους είναι καλό, αλλά έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Τι λένε για όλο αυτό? Κοιτάξτε, νιώθουν την αδικία ότι αδίκως κρατούνται για πολιτικά παιχνίδια, mm-hmm. κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας. Γι' αυτό παίρνουν αυτή την περιπέτεια. Αλλά ξέρετε, στη ζωή πρέπει να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Και ευκαιρία δεν θα είναι μόνο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους που πραγματικά τους τιμούμε για όλα αυτά τα οποία κάνουν και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Αλλά και μια ευκαιρία για να περάσουμε θετικά μηνύματα. Χρειαζόμαστε το καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το καλό παράδειγμα, δεν τους ξεχνάμε. Και θα αγωνιστούμε με συνέπεια και συνέχεια και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Υπάρχει αλλαγές μέτωπο και στο εσωτερικό με τα πολιτικά κόμματα mm-hmm. και την κυβέρνηση. Αναλαμβάνουμε όλοι οι πρωτοβουλίες. Ξέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια πράξη συμβολική συνήμερο μαζί με τον Πατριάρχη θα επισκεφτεί και θα συνομιλήσει με πολλούς ηγέτες στην Σόφια τώρα επί Βουλγαρικής Προεδρίας ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα συναντηθούν οι ηγέτες και πιστεύω και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος θα κάνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς εδώ συνεννοούμαστε οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Έχω επαφή με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη. Θα ενημερώσουμε και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιουγκέρ, πολύ θετικός απέναντί μας. Όλα αυτά θα τα κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Θα δώσουμε χώρο στη διπλωματία και πιστεύω θα φέρουμε αποτελέσματα. Η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε Κεφαλογιάννη? Θα τελειώνουμε σύντομα με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, ασκούνται πιέσεις. Που για μας είναι ιστορία, αλλά για τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους είναι μια περιπέτεια η οποία τους έχει αλλάξει τη ζωή. Πέρα από κάθε αμφιβολία, αλλά αυτή είναι μια στρατηγική η οποία θα φέρει καρπούς στον τομέα της διπλωματίας.
Εμείς είμαστε ένα ισχυρό κράτος, πέρα από κάθε αμφιβολία. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι τα πολιτικά ωφέλη από την ένταξή μας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ήρθε η ώρα να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά τα μεγάλα πολιτικά ωφέλη και σε αυτό το θέμα. Άρα έχουμε αρρωγούς και συμπαραστάτες όλους τους Ευρωπαίους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, δεν μπορεί να μονοήσει τόσο εύκολα σε πολλά θέματα. Δεν είναι εύκολο όλες οι πολιτικές ομάδες ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως να ομοφωνήσουν στο ψήφισμα για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και ομοφώνησαν με τεράστια πλειοψηφία και μεταξύ των Ευρωβουλευτών 607 υπέρ και 7 κατά. Είναι μια πρωτοφανής ψηφοφορία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φυλάσσουν μόνο τα ελληνικά σύνορα, δεν είναι μόνο Έλληνες αξιωματικοί, φυλάσσουν και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα είναι και δικιά τους υπόθεση. Και έτσι θέλουμε να τη διεθνοποιήσουμε, να την βάλουμε στο κέντρο των ευρωπαϊκών θεμάτων. Γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της επίλυσης της άμεσης επίλυσης. Γίνεται λοιπόν ένας αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη, για την επικοινωνία που είχατε. Καλό σας βράδυ.